Δεν ξέρω πώς έχουν απομείνει, ωστόσο όμως η συζήτηση πράγματι έπρεπε να γίνει διαζώσεις. Και τι είναι άλλο πράγμα εδώ που εμείς συζητάμε διαζώσεις και άλλο πράγμα αυτοί που συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε, δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, κύριε Μαραβέγια, εσείς που είστε χειρούργος, προκτολόγος αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να εμπιστευτείτε τον κύριο Μπράτη να σας κάνει επέμβαση κολονοσκόπηση από μακριά? Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι είναι και στα συνδικάτα. Λοιπόν, έτσι γίνεται και στα συνδικάτα. Εδώ λοιπόν έχουμε, κύριε Μαραβέγια, λοιπόν, αν ο κύριος Μπράτης είναι διατεθειμένος, να μας το πει ο ίδιος. Να μας πει ο ίδιος ο κύριος Μπράτης, αν είναι διατεθειμένος να το κάνει. Λοιπόν, έτσι είναι και στα συνδικάτα, λοιπόν. Έτσι είναι και στα συνδικάτα. Μπορεί λοιπόν ένας, όταν τα συνδικάτα λειτουργούν με φυσική παρουσία και συζητούν, είναι ο ένας απέναντι στον άλλον και συζητάνε για τα προβλήματα, την κατάσταση, το πώς εξελίσσεται. Και κάνουν σκέψεις, καταθέτουν θέσεις για το πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Έτσι γίνεται η λειτουργία των συνδικάτων. Και εκεί ο καθένας, κύριε Κατσότη, παίρνει την ευθύνη του να σας δίνει λειτουργία. Κύριε Κατσότη, ξέρετε πώς σας σέβομαι και σας εκτιμώ, αλλά να απευθύνουμε ερωτήσεις φορείς. Δεν κατάλαβα, κυρία. Να απευθύνουμε ερωτήσεις φορείς. Ναι, στους φορείς απευθυνόμαστε, κυρία. Πείτε έναν για να μπορούν να απαντήσουν. Αυτό που υπόθηκε. Ναι, για να μπορούν να απαντήσουν. Κυρία Καραμαλή, σε παρακαλώ. Ξέρω τι κάνω. Το δεν γνωρίζω. Θα μου το πείτε, δεν μου υποδείξετε λοιπόν τι δεν θα πω. Δεν σα υποδεικνύω. Στους φορείς λοιπόν απευθύνομαι. Σε ποιον φορέα για να σα απαντήσω. Είναι φορείς που μας ακούνε. Σε ποιον φορέα για να σα απαντήσω. Και λέω λοιπόν στο θέμα αυτό τη εξ αποστάσεως συμμετοχής ψήφου στα συνδικάτα ή την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γιατί η ερώτηση τέτοια ήταν του κύριου Μαραβέγια. Δεν είπατε σε αυτόν τίποτα, σε μένα λέτε. Είπα, απευθύνθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο. Σας απευθύνθηκε παρακαλώ. Στον κύριο συζήτηση κάνουμε με τους φορείς. Και στον πρόσωπο δικηγόρων. Εσείς σε ποιον απευθύνετε να σας απαντήσω? Απευθύνθηκα στον κύριο Μπράτη. Αν είναι διατεθειμένος, ευχαριστώ. Λοιπόν, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και λέω λοιπόν ότι στο θέμα αυτό της ζωτικής λειτουργίας έρχεται το νομοσχέδιο και λέει εξ αποστάσεως. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι το ίδιο με τη φυσική συμμετοχή. Και μάλιστα δεν λέει συμμετοχή. Λέει ψήφο στο τέλος. Το διόρθωσε τώρα το νομοσχέδιο. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε συμμετοχή. Άμα ψηφίσεις, κάνεις like δηλαδή στη θέση, είσαι εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να απαντήσουμε αν πράγματι αυτό είναι προς όφελος της συμμετοχής, είναι δημοκρατικό, είναι προοδευτικό, είναι βαθιά αντιδραστικό, γιατί η εργοδοσία θα μπορεί να παρεμβαίνει στο θέμα αυτό της ψηφοφορίας των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων. Λέει ο Υπουργός ότι κατοχυρώνει το 8ωρο. Το γράφει μάλιστα και άρθρο. Όμως κατοχυρώνει και το 10ωρο. Και εγώ ρωτάω, τι θα εφαρμοστεί στην πράξη, το 8ωρο ή το 10ωρο? Και επειδή υπάρχουν εδώ και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού, ας μας απαντήσει. Στην πράξη τι εφαρμόζεται λοιπόν, το 8ωρο ή το 10ωρο? Για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, ας μας πούν. Γιατί εγώ ξέρω, 40 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα ήμουν, κύριε Μαραβέγια. Στο ιδιωτικό τομέα, 40 χρόνια. Και δεν είχα από παρθενογέννηση, όπως κι άλλοι εδώ μέσα. Αλλά ας μας πούνε τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη με αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση που λέει διευθετώ το χρόνο και δεν τον αυξάνω και λέει ότι μα πληρώνεται λέει σε ρεπό. Αν μας απαντήσουν, όταν λοιπόν το 10ωρο είναι με τον ίδιο βασικό μισθό, σημαίνει ότι πληρώνουμε τις 2 ώρες παραπάνω? Υπερορίες, οι οποίες είναι φτηνές και πολλές. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνουν τη θέση εργασίας ή μειώνονται? Να μας το πούνε εδώ τι σημαίνει στην πράξη μέσα στους χώρους δουλειάς. Σαφώς και μειώνονται. Αλλά ας πάρουμε και την άποψή τους. Μερική απασχόληση. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Λέει το νομοσχέδιο ότι μπορεί να είναι διακοπμένο ωράριο. Πρωί, απόγευμα. Και μάλιστα με πρόσθετη εργασία. Και το πρωί και το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο μερικά απασχολούμενος βελτιώνει τη θέση του? Βελτιώνεται το εισόδημά του ή καταργείται ουσιαστικά ο ελεύθερος χρόνος του? Και για κάτι και η αργία. Τη γενικεύει. Τι σημαίνει, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Στο εμπόριο
Να μας απαντήσει ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Αθήνας. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας με τις 32 ώρες επιπλέον που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μας πούμε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο εμπόριο. Να έχουμε και μία εικόνα, να έχει και η Βουλή μία εικόνα για αυτά που λέγονται. Τα ψέματα ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας με τη γεωκάτοικη αργία όταν θα καταργηθεί. Επίσης, οι απολύσεις. Λέει ότι αν απολυθεί κάποιος και πάει στο δικαστήριο και κερδίσει την υπόθεση, τότε θα υπάρξει μια αποζημίωση. Και ρωτάω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Τουρισμού, εάν λοιπόν εδώ ένας εποχιακά εργαζόμενος που δεν επαναπροσληφθεί και πάει στο δικαστήριο και υπάρχει αυτή η ολομέλεια του Αγίου Πάγου που λέει ότι είναι ιδιότυπη εργασιακή σχέση και αν δεν επαναπροσληφθεί πρέπει να του δοθούν μισθοί υπερημερίας. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο θα πάρει τους μισθούς υπερημερίας όταν λέει ότι μπορεί να πάρει αποζημίωση. Τι κάνει λοιπόν, προστατεύει τον εργαζόμενο ή τον αφήνει βορρά στους εργοδότες. Επίσης, εδώ σε σχέση με την απεργία. Προβάλλεται εδώ το δικαίωμα, λέει, στην εγγυημένη υπηρεσία, γιατί το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει καμία απεργία που να μην έχει συνέπειες. Η απεργία δεν γίνεται γι' αυτό. Για να υπάρχουν συνέπειες στην εργοδοσία, οικονομικές, για να μπορεί να κάνει πίσω, για να μπορέσει να ικανοποιήσει δικαιώματα, αιτήματα των εργαζομένων. Ποιος είναι αυτός που θέλει να απεργήσει έτσι για το κοινωνικό σύνολο, να το τιμωρήσει? Ας μας πείτε μια γνώμη πώς, το θέμα αυτό της εγγυημένης υπηρεσίας του 1 τρίτου που εδώ νομοθετεί η κυβέρνηση. Επίσης λέει το θέμα των συνδικαλιστών. Μα λέει τώρα τι προστασία. Γιατί να έχει παραπάνω προστασία από ότι έγκυος γυναίκα. Δηλαδή ο συνδικαλιστής που μπαίνει μπροστά είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός μπαίνει μπροστά επειδή το θέλει και ο εργοδότης. Είναι φιλαράκια και του λέει δεν πειράζει. Δεν πειράζει παιδί μου. Εσύ πήγε, μπαίνει μπροστά. Είναι τα συμφέροντα, δεν είναι αντικρουόμενα. Δεν πάει σε αντίθεση με τον εργοδότη ο συνδικαλιστής. Δεν μπορεί να τον απολύσει κάθε στιγμή. Αυτό δεν γίνεται στην πράξη. Πόσες συνέπειες πληρώνουν αυτοί που μπαίνουν μπροστά, που πρωτοστατούν? Να μας πείτε αν πράγματι εδώ είναι το ίδιο και δεν χρειάζεται καμία προστασία. Ισχυρίστηκε ο Υπουργός ότι μα η σεξουαλική παρενόχληση δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα, λέει, στο άρθρο 14 και στους λόγους που απαγορεύεται η απόλυση. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει το άρθρο 14 να το συμπληρώσει? Γιατί πρέπει να το καταργήσει? Άρα λοιπόν τι κάνει, προστασία παρέχει ή εδώ θέλει να χτυπήσει συνολικά το κίνημα και όσους πρωτοστατούν και όσους συγκρούονται βέβαια με την εργοδοσία? Και εδώ ας μας πείτε και μια απάντηση. Και βέβαια το θέμα της ευθύνης των συνδικάτων σε περίπτωση απεργίας. Αυτό είναι από τα ανήκουστα. Δηλαδή αν πράγματι γίνει μια απεργία που 99% γίνονται παράνομες, τώρα με αυτό εδώ θα είναι το 100%. Λοιπόν, αν γίνει μια απεργία, καθόλου πεστούν νόμιμοι, ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και πάει το συνδικάτο, το εργατικό κέντρο, η ομοσπονδία έξω από ένα χώρο, το σωματείο και δώσει μια ανακοίνωση και καταγγείλει ένας εργαζόμενος ότι πιέστηκε, ότι το άσκησε ψυχολογική βία το συνδικάτο να συμμετέχει στην απεργία, θα πληρώσει το συνδικάτο, θα είναι παράνομη απεργία και το συνδικάτο θα πληρώσει αποζημίωση στον εργοδότη. Για πέστε μου εσείς τι είναι αυτό, προοδευτικό ή καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας και νομοποιείται την απεργοσπασία? Είναι ερωτήματα που νομίζω ότι απασχολούν όλα τα συνδικάτα ιδιαίτερα, αλλά και κάθε άνθρωπο όπου κι αν ανήκει, το οποίο, ο οποίος δεν θέλει να γυρίσει πίσω στο 19ο αιώνα. Με αυτά και περιμένουμε τις απαντήσεις από αυτούς που τουλάχιστον είναι εδώ.